μια ζωή μπροστά στις οθόνες, με ισορροπίες που αλλάζουν δραματικά και συμπεριφορές που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, προκύπτουν ως στοιχεία της έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Συμμετείχαν σε αυτή 1.750 γονείς και τα στοιχεία έδειξαν ότι η ανησυχία τους είναι έκδηλη για τη χρήση του διαδικτύου και η αγωνία τους έντονη για το πώς θα επανέλθει η ισορροπία στην εντός διαδικτύου και εντός πραγματικής ζωής καθημερινότητά τους. Και ευέξαπτα είναι τα παιδιά και δυσκολίες μαθησιακές έχουν και δυσκολεύονται με την τηλεκπαίδευση. Υπάρχουν μάλιστα και στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι τα παιδιά δύσκολα μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό σε καθημερινή και μόνιμη βάση. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εμείς όλοι οι γονείς να είμαστε τώρα, πάντοτε, αλλά και τώρα, κάθε άλλο από άλλη φορά, να είμαστε κοντά τους, να προσπαθούμε να τα αφουγκραστούμε, να τα δικαιολογούμε και να είμαστε έτοιμοι να τους παράσουμε την οποιαδήποτε βοήθεια, μια οποιαδήποτε αγκαλιά, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό το οποίο περνάμε τώρα, το δύσκολο κομμάτι. Το διαδικτυακό παιχνίδι και τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται ότι απορροφούν μεγάλο μέρος του χρόνου των παιδιών, ενώ ο βαθμός επηρεασμού τους ξεπερνά πλέον το 69%, όταν η έναρξη ενασχόλησης με το διαδίκτυο έχει σε ένα μεγάλο ποσοστό πέσει κατά πολύ σε ηλικίες, αφού αφορά πλέον μαζικά και παιδιά ηλικίας από 6 έως 8 ετών. Στοιχεία που συνηγορούν στο ότι η νέα πραγματικότητα για τα παιδιά συγκεντρώνει μεγάλη ανησυχία των γονέων, που σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για το 2020, έδειξαν ότι ανησυχούν για το χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά τους στο διαδικτυακό παιχνίδι, αλλά και καταγγελίες για sexting. Το sexting είναι μια διαφορετική μορφή επικοινωνία ανάμεσα κυρίως σε εφήβους. Αυτό φαίνεται κυρίως να λαμβάνει χώρα σε άτομα της εφηβικής ηλικίας, όπου επικοινωνούν μεταξύ τους οι ανήλικοι, στέλνοντας, και όχι μόνο ανήλικοι τέλος πάντων, και ενήλικοι καμιά φορά, επικοινωνούν μεταξύ τους στέλνοντας εικόνες ή βίντεο περιεχόμενο τέλος πάντων σεξουαλικού ενδιαφέροντος. Γίνεται με σκοπό την σύναψη κάποιας σχέσης ή μέσω της επικοινωνίας την οποία πραγματοποιούν. Πολλές φορές έχει συμβεί μέσω του gaming, όπως το λέτε, επειδή πάρα πολλά παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες άμεσης επικοινωνίας, να γίνεται αυτό και μέσα από μια διαδικασία παιχνιδιού ή τέλος πάντων να γνωρίζονται οι άνθρωποι μέσα από εκεί και στη συνέχεια σε κάποιες άλλες ιδιωτικές συνομιλίες να προχωρούν στην αποστολή μηνυμάτων σεξουαλικού ενδιαφέροντος. Τα ετήσια πάντως στοιχεία του κέντρου καταγράφουν μια αύξηση καταγγελιών σε σχέση με το 2019 που φτάνει το 31%, με εντυπωσιακά δραματικό το στοιχείο της αύξησης κατά 136% των καταγγελιών που αφορούσαν οικονομικές απάτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διατηρήθηκαν σε σταθερά αυξημένα ποσοστά οι καταγγελίες για υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την περίοδο της πανδημίας, φαίνεται να έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στο σύνολο των καταγγελιών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης σε όλη την Ευρώπη.